Με απόφαση της αστυνομίας Λεμεσού, την οποία δεν γνώριζε ο Γενικός Εισαγγελέας, κατηγορήθηκαν οι 42 ηλικιωμένες που έπαιζαν ποκεριζέ πριν από 2 χρόνια. Οι κατηγορίες των 42 γυναικών αναστάλληκαν σήμερα από τον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος όταν ενημερώθηκε για την υπόθεση ζήτησε από την αστυνομία τον φάκελο για να μελετήσει τα στοιχεία, αποφασίζοντας έτσι την αναστολή της ποινικής δίωξης. Τα αδικήματα δεν ήταν από τα αδικήματα που θα έπρεπε να προθηθεί ο φάκελος στην νομική υπηρεσία για να απαντηθεί οποιοδήποτε νομικό ερώτημα, και έτσι προωθήθηκε στο δικαστήριο για ποινική δίωξη. Σε μια άλλη εξέλιξη, χθες αστυνομικός μετέβη στο σπίτι 83χρονης για να της επιδώσει το κατηγορητήριο και την κλήση της για να εμφανιστεί στο δικαστήριο τη στιγμή που η Γριούλα είχε αποβιώσει πριν από 2 περίπου χρόνια. Ήρθαν χθες το απόγευμα αργά. Στο σπίτι που διέμενε, το οποίο δεν είναι το δικό μου, οπότε ειδοποιήθηκα από τον νέο ενοικιαστή και με ενημέρωσε ότι ζητούσαν τη μητέρα μου για να της επιδώσουν κλήση. Τους ενημέρωσε ότι απεβίωσε η συγκεκριμένη κυρία. Σύμφωνα με την κόρη της, η μητέρα της πέθανε την ημέρα των γενεθλίων της, τη στιγμή μάλιστα που έπαιζε ποκεριζέ. Κυρίες αυτές δεν είναι σε ηλικία που μπορούν να έχουν κάποια δραστηριότητα σωματική και οι επιλογές τους είναι ή να μείνουν σπίτι, είναι αποξενωμένες ή να κοινωνικοποιούνται μέσα από αυτήν την δραστηριότητα. Η υπόθεση εκτυλίχθηκε τον Νοεμβρίο του 2009, όταν μέλη του ΟΠΕ επέδραμαν σε σπίτι όπου εντόπισαν 44 γυναίκες να επιδίδονται σε ποκεριζέ. Και τότε, όπως και τώρα, αλλά πολύ περισσότερο, η είδηση έκανε το γύρο του κόσμου με τα σχόλια στα διεθνή μέσα ενημέρωσης να μην είναι και τόσο κολακευτικά για τη χώρα μας.